Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα διαβάσω κι εγώ ένα κείμενο με τρία σημεία που θέλω να τονίσω και αφορούν τα θέματα της σημερινής μας συνάντησης για να μπορέσω να είμαι εντός του χρόνου. Ζήτημα πρώτο, σημείο πρώτο, η λιτότητα. Η λιτότητα δεν είναι ούτε εσφαλμένη ούτε ορθή πολιτική. Στην πραγματικότητα αποτελεί την πολιτική που προωθεί τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης και των εύπορων επιχειρηματικών κυρίως στρωμάτων σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Οι οικονομικές κρίσεις εκδηλώνονται όχι μόνο με την έλλειψη ενεργού ζήτησης, ούτε κυρίως με αυτό, αλλά κυρίως με τη μείωση της κερδοφορίας του επιχειρηματικού κόσμου, του κεφαλαίου πρώτα απ' όλα. Η λιτότητα αποτελεί μια στρατηγική για την αύξηση και πάλι του ποσοστού κέρδους του κεφαλαίου. Η λιτότητα αποτελεί έτσι τον ακρογωνιαίο λίθο του νεοφιλελευθερισμού. Λειτουργεί ως στρατηγική για τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους. Μειώνει το κόστος εργασίας του ιδιωτικού τομέα, αυξάνει τα κέρδη ανά μονάδα κόστους εργασίας και ως εκ τούτου αυξάνει το ποσοστό κέρδους. Συμπληρώνεται από την οικονομία στη χρήση υλικού κεφαλαίου, πρώτων υλών, μέσων παραγωγής κτλ. Η οποία και πάλι αποτελεί πολιτική συρρήκνωση της ζήτησης και από θεσμικές αλλαγές που ενισχύουν αφενός την κινητικότητα και τον ανταγωνισμό των κεφαλαίων και αφετέρου την ισχύ των διευθυντών στο εσωτερικό της επιχείρησης και των κατόχων χρηματοπιστωτικών τίτλων στο εσωτερικό της κοινωνίας. Αν τα πράγματα είναι έτσι, ακούγεται εντελώς παράλογο να καλεί κάποιος, όπως κάνουν οι Κεϊνσιανοί, αλλά και μερίδες της αριστεράς, την τάξη των καπιταλιστών να προσφέρουν, να μοιράζουν χρήματα στους εργαζόμενούς τους, ώστε να μπορούν αυτοί στη συνέχεια να αγοράζουν περισσότερα από τα προϊόντα τους και να μην συρρυκνώνεται η ζήτηση. Το βασικό είναι το κέρδος και το ποσοστό κέρδους για τον καπιταλιστή και όχι η αύξηση της απασχόλησης των λεγόμενων παραγωγικών συντελεστών. Όσον αφορά δε τη λεγόμενη δημοσιονομική εξυγίανση, δηλαδή τα έσοδα και τις δαπάνες του κράτους, η λιτότητα δίνει προτεραιότητα στις περικοπές των δημοσίων δαπανών. Αυτό επιφέρει συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας, δηλαδή μείωση του έμεσου μισθού των εργαζομένων με παράλληλη μείωση των φόρων επί του κεφαλαίου, αλλά και σταδιακή μείωση της όποιας προοδευτικότητας στο φόρο εισοδήματος. Όμως, ό,τι αποτελεί εργασιακό κόστος για το κεφάλαιο συνιστά εισόδημα για την κοινωνική πλειοψηφία των μισθωτών εργαζομένων, δηλαδή πρόκειται για ένα ζήτημα διατήρησης ορισμένου βιωτικού επίπεδου. Αυτό αφορά και το κοινωνικό κράτος που λειτουργεί ως έμεσος ως κοινωνικός μισθός. Μακροπρόθεσμος στόχος της λιτότητας είναι να διαμορφώσει και να επιβάλλει ένα μοντέλο εργασιακών σχέσεων με συρρυκνωμένα δικαιώματα και λιγότερες κοινωνικές παροχές για τους εργαζόμενους, με χαμηλότερους και ευέλικτους μισθούς και με εκμηδένιση της διαπραγματευτικής δύναμης των μισθωτών απέναντι στους εργοδότες και τις οργανώσεις τους. Αυτό που ιστορικά ονομαζόταν ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, ιδίως μετά την κρίση του 2008, αναγνωρίστηκε ανοιχτά ως τροχοπέδι για την αποκατάσταση και αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Όλες οι ελίτ, όλες οι κυρίαρχες τάξεις στις χώρες της Ευρώπης και πάνω και πέρα από αυτήν, από την Ευρώπη, έχουν συνομολογήσει, κατά την άποψή μου, σε αυτή τη στρατηγική. Βεβαίως, η λιτότητα οδηγεί σε οικονομική στασιμότητα ή και ύφεση. Αλλά η ύφεση ασκεί πίεση σε κάθε ιδιώτη επιχειρηματία, σε κάθε καπιταλιστή δηλαδή ή μικροεπιχειρηματία μεσοαστό. Τόσο για να μειώνει όλων των ειδών τα κόστη του και τις δαπάνες του. Οθείται επομένως το να επιδιώξει την εξαγωγή περισσότερης απόλυτης υπεραξίας, δηλαδή να επιχειρήσει να παγιώσει υψηλά ποσοστά κέρδους μέσα από τη μείωση των μισθών, την εντατικοποίηση της εργασιακής διαδικασίας,
ακόμα και την παραβίαση εργασιακών κανονισμών και νόμων και την καταπάτηση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στην προοπτική των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, η ύφεση επιτρέπει να τεθεί σε κίνηση μια διαδικασία δημιουργικής καταστροφής. Πρόκειται για την αναδιανομή εισοδήματος και της εξουσίας προς όφελος του κεφαλαίου με παράλληλη συγκέντρωση πλούτου. Μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ιδίως στο λιανικό εμπόριο, εκαθαρίζονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα εμπορικά κέντρα. Η διαδικασία δημιουργικής καταστροφής δημιουργεί έτσι τις προϋποθέσεις για το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης για ένα νέο ανωδικό κύκλο κεφαλαιακής συσσόρευσης. Μέσα από την ανάκαμψη της κερδοφορίας και τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, μέσα από την απελευθέρωση σε εισαγωγικά του κεφαλαίου από τα δεσμά των εργασιακών δικαιωμάτων και των μέτρων κοινωνικής προστασίας που κατακτήθηκαν από την εργατική τάξη στο παρελθόν με τους αγώνες τους. Η στρατηγική αυτή αντιλαμβάνεται την κρίση ως ευκαιρία για μια ιστορική αλλαγή των συσχετισμών δύναμης προς όφελος της καπιταλιστικής εξουσίας, υπάγοντας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες τις απαιτήσεις της απρόσκοπτης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, επιχειρώντας έτσι να θέσει όλα τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της συστημικής καπιταλιστικής κρίσης στους ώμους της εργατικής τάξης και ευρύτερα των μισθωτών. Βρισκόμαστε, επομένως, σε μια ιστορική συγκυρία όχι μόνο κρίσης, αλλά και εξαιρετικής όξυνσης των ταξικών αντιθέσεων και κυρίως της αντίθεσης κεφαλαίου εργασίας. Προτού αναφερθώ στην αναγκαία στρατηγική της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, ας μου επιτραπεί ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με το ζήτημα της δημοσιονομικής κρίσης και του δημόσιου χρέους. Σημείο 2, λοιπόν, δημόσιο χρέος. Η θεσμική διάρθρωση της Ευρωζώνης, υπόθηκε και πριν, ενισχύει σκόπιμα τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, πρώτα απ' όλα μέσα από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν λειτουργεί ως δανειστής τελευταίας καταφυγής για τις χώρες μέλη της, δηλαδή δεν δανείζει άμεσα τα κράτη της ζώνης του ευρώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε μια συγκυρία δημοσιονομικής δυσχέρειας, όπως αυτές που προέκυψαν μετά το 2008, η συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας καθίσταται έτσι πρόσφορο μέσο για την εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, ώστε το δημόσιο της μιας ή της άλλης χώρας να συνεχίσει απρόσκοπτα να αποπληρώνει τις οφειλές προς τους κατόχους κρατικών ομολόγων του. Επομένως, οι κυρίαρχες τάξεις όλων των χωρών της Ευρωζώνης είχαν υποβάλει οικειοθελώς τον εαυτό τους εξ αρχής σε έναν υψηλό κίνδυνο χρεοστασίου, default δηλαδή, προκειμένου να παγιώσουν τις νεοφιλελεύθερες στρατηγικές από την αρχή, από τη στιγμή της ίδρυσης της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές λιτότητας όχι μόνο αδυνατούν, αλλά ούτε καν επιδιώκουν να επιλύσουν το πρόβλημα του υπερβολικού εξωτερικού χρέους συγκεκριμένων χωρών της Ευρωζώνης. Αντίθετα, χρησιμοποιούν το κρατικό χρέος ως μέσο για την διαιώνιση και ενίσχυση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας. Η κρίση δημόσιου χρέους έπεται, επομένως, αποτελεί παράγωγο της στρατηγικής της λιτότητας, αλλά και αναγκαίο μοχλό για τη διαιώνισή της. Η αντιμετώπιση του χρέους δεν μπορεί να αποτελεί στόχο του εργατικού κινήματος ανεξάρτητα από το στόχο ανατροπής της λιτότητας και του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Αυτά πηγαίνουν μαζί, δεν έχει μια αυτονομία ότι επιλύει το χρέος και αυτό. Σημείο τρίτο, για μια στρατηγική υπέρ της εργασίας. Σε όλη την ιστορία του καπιταλισμού, η κυρίαρχη μέθοδος εξόδου από την κρίση, σύμφωνα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, υπήρξε η συρρήκνωση των εργατικών και λαϊκών εισοδημάτων, η μεταφορά πλούτου και ισχύως από τον κόσμο της εργασίας στον κόσμο του κεφαλαίου. Όταν αυτό δηλαδή που ονομάζουμε λιτότητα. Όταν ο Μάρξ έγραφε το κεφάλαιο το 1870, τη δεύτερη έκδοση του πρώτου τόμου, ανέφερε προσθέτοντας ως προσθήκες σε αυτή την ανεοθεωρημένη δεύτερη έκδοση του πρώτου τόμου αποσπάσματα από εφημερίδες τύπου Times του Λονδίνου, έγκριτες εφημερίδες, που ανέφεραν τουλάχιστον 5 με 15 θανάτους από πείνα κάθε εβδομάδα στο Λονδίνο, γιατί ήταν μια περίοδος κρίσης. Δεν ήταν οι πολιτικές τόσο
κανονικοποιημένες να μιλάνε τότε για λιτότητα, αλλά ήταν η ίδια στρατηγική συρρήκνωσης των δικαιωμάτων και του εισοδήματος των εργατικών τάξεων. Εξαιρέσεις όπως το μεσοπολεμικό New Deal υπήρξαν μόνο όταν υφίστατο ο πολιτικός κίνδυνος αποσταθεροποίησης του καπιταλιστικού συστήματος. Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές ότι η διακοπή της λιτότητας, η αύξηση των μισθών, η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας κτλ. Δεν μπορεί να είναι ένα απλό θέμα, όπως λένε διάφοροι κεϊνσιανοί, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα παράδειγμα είναι ο Μπέρν Μπερνάκη, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της ΦΕΔ. Ένα ζήτημα συνεργασίας μεταξύ συνδικάτων, επιχειρηματιών, θεσμών κτλ. Αλλά είναι ένα ζήτημα οξύτατης σύγκρουσης, αλλαγής στο συσχετισμό των ταξικών δυνάμεων. Ένα ζήτημα που μπορεί να επιληθεί μόνο όταν η ίδια η εργατική τάξη αρχίζει να παίρνει την τύχη στα χέρια της. Στην Ελλάδα η αποσύνθεση της μεταπολιτευτικής πολιτικής κοινής στις εκλογές του Μαΐου του 2012, τότε ήταν η μεγάλη τομή, και η ακόλουθη ανάδυση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατήχε τότε ένα σαφώς ριζοσπαστικό πρόγραμμα, μπορούσε να αποτελέσει πολιτικό κίνδυνο για το σύστημα, τη σύγκρουση με τον οποίο είχαν υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ συγκεκριμένες και ισχυρές πτέρυγές του. Όμως η μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2012-2014 οδηγούσε σε έναν ιστορικό συμβιβασμό που και δηλωνόταν, όχι μόνο φαντασιωνόταν, αλλά και δηλωνόταν ότι η κατάργηση της λιτότητας εξέφραζε τα κοινά συμφέροντα όλων των Ελλήνων ή της χώρας και θα γινόταν δυνατή με βάση την πιστικότητα του επιχειρήματος ότι η λιτότητα αποτελεί λάθος αντιαναπτυξιακή πολιτική. Για να το διατυπώσουμε διαφορετικά, αν το πρόβλημα είναι το ξεπέρασμα της ύφεσης και η παραγωγική ανασυγκρότηση εν γέννη, τότε ολόκληρη η χώρα έχει ένα κοινό συμφέρον, να επιτύχει η οικονομία μας την ανάπτυξη. Ακόμα και αν στο στόχο αυτό προσθέσουμε διευκρινήσεις του τύπου με δίκαιο τρόπο να πορευτούμε προς την ανάπτυξη, η απόδοση από την αριστερά της πρώτης προτεραιότητας στην ανάπτυξη συνεπάγεται την ηγεμονία των αστικών ιδεολογικών μύθων περί του κοινού εθνικού συμφέροντος, εθνικής προσπάθειας και κοινωνικής ειρήνης, σε μια συγκυρία όμως, τη σημερινή συγκυρία, που το κεφάλαιο έχει κηρύξει έναν αδυσόπιτο πόλεμο στην εργασία. Με αυτούς τους όρους, η συνθηκολόγηση της αριστεράς και η αποκοπή της από τα συμφέροντα της εργασίας ήταν πιο προδιαγεγραμμένη. Και πιστεύω ότι αυτό φάνηκε στο δεύτερο μισό του 2014 στην Ελλάδα. Η αριστερά παραμένει αριστερά όταν γιώνεται στα εργατικά συμφέροντα για να τα φέρει στο πολιτικό προσκήνιο, όταν συγχωνεύεται με τους αγώνες των εργαζομένων και τα κινήματα. Ζητούμενο δεν μπορεί να είναι η υποκατάσταση των ταξικών αγώνων και του ταξικού προγράμματος από έναν κυβερνητισμό, ούτε έστω από έναν κυβερνητισμό της νομισματικής πολιτικής. Προφανώς κανένα νόμισμα δεν είναι φετίχ, αλλά και για κανένα νόμισμα δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Το ζήτημα με τις δομές του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και των κοινωνικών αναγκών, έρχεται πρώτο. Οι εμπειρίες από τη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν σε συμπεράσματα που εντείνουν την πεποίθηση ότι σήμερα απαιτείται αφενός η συγκέντρωση δύναμης της αριστεράς ως χώρου ιδεών και πολιτικής πρακτικής με αντικαπιταλιστική στρατηγική, αλλά ταυτόχρονα μαζικής κοινωνικής απεύθυνσης και οργανωτικής δυνατότητας. Μια ανασύνθεση, επομένως, της μαρξιστικής αριστεράς και η αφετέρου η επεξεργασία και εμβάθυνση της μεταβατικής προσέγγισης ως διαδικασίας που δημιουργεί ρήγματα στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής εδώ και τώρα, που θέτει προτεραιότητα στον εργατικό έλεγχο και στην συμμετοχή στους αγώνες, σε μια πορεία κλιμάκωσης προς την αντικαπιταλιστική ανατροπή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το να σκεφτόμαστε και να λέμε ότι η ευρωπαϊκή κρίση και η λιτότητα αποτελούν τις αιτίες για την άνοδο της ακροδεξιάς, πιστεύω ότι δεν αποτελεί σοβαρή ανάλυση. Διότι ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα ότι η ακροδεξιά δεν αντιστρατεύεται τη λιτότητα και τον νεοφιλελευθερισμό,
αντίθετα ενισχύει την κατασταλτική λειτουργία του ενάντια στην εργατική τάξη και τα κινήματα. Και σε κάθε χώρα υπάρχουν παραδείγματα ότι αυτός είναι ο ρόλος της ακροδεξιάς, να ενισχύει την λιτότητα και ιδίως την καταστολή. Η ακροδεξιά δυναμώνει διότι εκμεταλλεύεται το σκληρό πυρήνα των αστικών ιδεολογιών και της κρατικής προπαγάνδας. Ότι τον κόσμο κινεί πάλι ανάμεσα στο εθνικό εμείς και τους ξένους, που άλλοτε είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και άλλοτε είναι οι μεγάλες δυνάμεις εισαγωγικά, οι πάλι των κρατών, τα ξένα συμφέροντα κτλ. Ότι επίδικο ζήτημα στην Ευρώπη είναι η σύγκρουση Βορρά-Νότου, τα συμφέροντα των Γερμανών, εν γέννη ως Γερμανών εναντίον εκείνων των Ελλήνων ή των Ιταλών και ούτω καθεξής. Είναι καθήκον μας να μην ανοιχτούμε, ακριβέστερα να αντιπαλέψουμε αυτές τις συντηρητικές ιδεολογίες, φέρνοντας στο προσκήνιο την ταξική ανάλυση και τις πολιτικές πρακτικές που προωθούν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Χωρίς προοπτική εργατικού ελέγχου, η επαγγελόμενη κοινωνικοποίηση του κράτους θα καταλήξει για μια ακόμα φορά στην κρατικοποίηση των αριστερών διαχειριστών του. Ευχαριστώ πολύ.